Σήμερα έχω έναν ειδικό καλεσμένο. Ο Casey Neistat της Ελλάδας. To the haters, the doubters, to everyone who's ever told anyone with a dream they can't, this video's for you. Το έχει κλειστό, κακή αρχή. Είμαι έτοιμος, άμα θες να έρθεις κατά τις μία τώρα τρώω λίγο, τσιμπάω κάτι. Ποιος θα έρθει τώρα? Κοίτα ένα σκούπι, κάτω ρε αγόρι μου, όχι, έλα εδώ. Εδώ, κάτσε. Μείνε εκεί. Ήρθε η ώρα για την πρώτη γνωριμία. Οπ. Έλα φιλός. Τζαγωρινά, τι κάνουμε, καλώς το να. Τι κι Λουκά. Θα τον βάλουμε. Κάτσε να μυρίσει λίγο, να πει ένα γεια. Λουκά κάτω. Γνωριστούμε. Κάτσε σε χαϊδέψου λίγο. Κάτσε θα μας κάνουμε δουλειές τώρα εδώ πέρα εμείς. Εδώ σε βάζει το καπέλο έτσι. Τι κάνετε, καλά. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ετοιμάζουμε εδώ σκηνικά. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, χαίρομαι. Πρόσκυρα μου, κοίτατε. Βάζουμε και εσύ το τρίπο, άντρα μου. Τι κάνετε? Γεια σας. Πάντα Βασίλης, η κυρία Ανέτε. Το χέρι σου δεν είναι τίποτα. Πέριψα τώρα. Παίρνεις τα χέρια. Εγώ φίλε. Αυτό φίλε είναι ψισταριά χειροποίητη. Εμείς τη φτιάξαμε αυτή. Με ηλεκτροκόλληση. Γυμναστήριο. Έχουμε το γυμναστήριο. Εδώ κάτω είναι το κελάρι. Βάζουμε κρασιά δικά μας. Θερμοκήπιο δικιά μας παραγωγή όλα. Φίλε, είναι το πρώτο παρκούρ, καλλιστενικό πάρκο στην Ελλάδα. Φίλε, πριν φτιαχτεί οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δοκιμάσω. Αχα. Νοπ. Αχα. Σιγά να μην το καταφέρω. Φίλε, για σαραντάρις εγώ έχω μείνει όχι απλά εκπληκτός. Όχι. Ζαλίστηκα. Ήρμα. Με το ένα χέρι. Τι να σου δείξω τώρα εγώ. Ό,τι κάνεις εσύ με το ένα χέρι, εγώ πρέπει να το κάνω με τα δύο. Λογικά. Κάνε ένα πράγμα μόνο με το ένα χέρι. Μία έλξη με ένα χέρι. Μέχρι εκεί. Για να δω λίγο. Πλάκα κάνει το φίλε, τι λες? Είμαι δυνατός, μην μου βλέπεις. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Μην μου βλέπεις έτσι μικρούλη. Θέλω να βάλουμε ένα μπράντιφερ. Αμέ. Μετά. Αχα. Μην ξεχάσεις. Ως, ωραίος. Ταν-ταραραν. Ήρθε η ώρα. Νούμερο 1 μπαταρία, 2, 3. Ξέρεις γιατί έχω νούμερο 1, 2, 3. Όχι. Γιατί άμα κάψω την πρώτη, πάω στη δεύτερη μετά και όταν καεί και η δεύτερη, πιάνω την τρίτη. Και αν... We'll be right back.
τσάντα. Τους βλέπει ο Νάιστον και... Θα ζηλεύει. Θα λέει αυτοί μας θα τη γράφουν να το κάνει και καλύτερα. Λήψεις διάφορες. Θα ξαπλώσω εκεί πάνω. Το ζούμε λίγο. Παιδιά, yeah, δεν υπάρχει φάση εδώ. Αυτό είναι παρκούρ. Ωραία. Ναι, για το μέλλον μας να πούμε, γιατί δεν έχεις και μικρόφωνο τώρα. Να πούμε για το μέλλον μας, πάμε να κάνουμε ένα καφεδάκι. Καταλαβαίνεις. Να περάσουμε μηνύματα. Βασικά την ιστορία της ζωής σου θέλω να φίλε να ακούσεις. Θέλω να ακούσεις. Θέλω να μάθω τα πάντα για σένα. Τα πάντα για σένα. Σένα όμως. Όχι, όχι. Ναι, μεταξύ μας. Ήρθαμε στο χώρο του εγκλήματος. Καλές λήψεις, γίνομαι. Δεν την παλεύουμε. Πολύ υπέρ. Λύσου, βγάλε τον αληθινό σου αυτό τώρα. Έλα να σε γνωρίσει ο κόσμος. Να μηνύματα, θέλω σήμερα να... Μισό λεπτάκι λίγο να πω κάτι στον κόσμο. Πώς το είχα πει πριν αυτό. Ποιο απ' όλα. Α. To the haters. And the doubters. To the haters. The doubters. Ο βασιλιάς του τρόλινγκ. Το όνομά σου και την ηλικία σου. Είμαι Βασίλης Υπερβαγιάννης, το όνομά μου, Βασίλης Υπερβαγιάννης, 41 χρονών. Μάλιστα, και πού μεγάλωσες? Μεγάλωσα Γερμανία. Πόσα χρόνια? Και Ελλάδα, γεννήθηκα Ελλάδα, πήγα Γερμανία 5 χρόνια, γύρισα 10 χρονών και πήγα σχολείο μέχρι 15. Okay. Γιατί μέχρι τα 15, δεν σου έγινε στο σχολείο? Δεν το είχαμε το σχολείο. Είχα αντιδράσεις γενικές, διάφορες. Οκ, okay, δεν τα έγινε εκεί πέρα. Και τι αποφάσισες να κάνεις μετά? Αποφάσισα να κάθομαι. Okay. Για ένα διάστημα. Να κάνω ό,τι μου αρέσει. Να κοιμάμαι, να παίζω με τα ποδήλατα, με τα μηχανάκια, σούζες και τέτοια. Okay. Και μετά το επόμενο στάδιο ποιο ήταν, όταν άρχισες να λειτουργείς πιο επαγγελματικά και να σκέφτεσαι το μέλλον σου, την οικονομική ανεξαρτησία, ποιες επιλογές έκανες? Βασικά τα άφηνα όλα, είχα εμπιστοσύνη στο μέλλον και στον εαυτό μου, τα άφηνα όλα πίσω μου, θα τα δω μπροστά μου λέω και θα είναι όλα εντάξει. Μετά άρχισα να πετάω με λεξίπτα και τέτοια. Αυτό το αγαπούσε πολύ με αυτό το στάδιο. Ναι, μόνο γι' αυτό ζούσα πλέον μετά. Και εκεί γνώρισα άλλους ανθρώπους και πήγα σε άλλη φάση της ζωής μου. Από τη μία μέρα στην άλλη άλλαξα, ναι. Δηλαδή. Μάλιστα. Και καθαρά οικονομικά έχτισες κάποια επιχείρηση? Πώς έζησες, παιδί μου, οικονομικά, χωρίς ένα πτυχίο, χωρίς να έχεις τελειώσει το λύκειο, τι λύσεις βρήκες? Έκανα πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Έχω κάνει, δηλαδή, τώρα με κάτω σου πω πόσες δουλειές έχω κάνει. Ή εσύ μου πες μια δουλειά, μάλλον την έχω κάνει. Πες μια δουλειά τώρα. Ό,τι να είναι. Οικοδομή. Ναι, έχω κάνει, εννοείται αυτό. Ναι. Πες αυτό. Και μια άλλη που να μην είναι λερωμένη. Φαντάζομαι. Τι να σου πω. Γραφειοκρατικά. Έχω φύγει μέσα σε μια εβδομάδα παντού. Και έχω. Τότε είχαμε και δουλειές και πολλές κιόλας τότε. Μάλιστα. Πήγαινα και έφευγα μέσα. Αυτό εδώ Ελλάδα ή πού είσαι? Ελλάδα. Και Γερμανία έχω πάει για μάγειρας. Για μία εβδομάδα. Πώς κερδίζουν πριν καν ξεκινήσουν? Το κόλπο. Η ψυχολογία μου δεν ακουμπάς πάντα. Λοιπόν, να πάμε. Δυστυχώς φίλε. Ήταν καλό. Καλά, τι να βάλω, το γράφω. Πάμε, ψαρούσε. Βάλε χέρι, παιδί μου, το δεξί βάλω. Εδώ είμαστε, φίλε, το χέρι εδώ. Βάζε το δεξί πρώτα. Λοιπόν, 1-0. 1-0. Άμα μου βάλει με αυτό, είμαστε 1-1. Προσέξτε ότι άλλο δεν μπορεί να χάνει. Λοιπόν, ετοιμάζω να χάσει τώρα γιατί δεν με έχει. Βλέπω μπράτσα εκεί, δεν πειράζει. Θα το πει όλα. Πάμε. Όχι, τον έχω, ρε, τον έχω. Να πιάσω από εδώ. Ή με κάνει πλάκα ή τον έχω. Ή με κάνει πλάκα. Όχι, να σου άκουσα κάτι. Ναι, μήπως ήταν από τον αγώνα σου. Όχι, από μέσα ήταν. Έπαθε ζημιά. Με κάνει πλάκα. Λοιπόν, ένα πάμε. Ετοιμός. Πάμε. Άστα, πούμε εδώ τώρα. Ναι, άστα μην πάθουν. Κύριε, 1-1. Ένα που δεν έβαλε και ένα που δεν έβαλα εγώ. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ για τη μάχη δική μου. 1-1.
Και το κινητό. Μετά... Δεν είχες καμία σχέση με Ιαπωνία πριν πάθει. Καμία σχέση, δεν είχα ποτέ, δεν ήξερα ότι θα βρεθώ εκεί. Τη γλώσσα δεν την ήξερες, τίποτα. Αγγλία είχα πάει για ένα διάστημα να μείνω εκεί. Απέτυχε και αυτό. Γενικά είχα αποτυχίες, τη μία μετά την άλλη. Ναι. Αλλά δεν τα έπαιρνα σοβαρά τίποτα, δηλαδή... Ζούσες για να δεις τι θα γίνει. Ναι, ζούσα να δω τι θα γίνει μετά, κατάλαβες. Πολύ ωραία. Δεν σε έριχνε τίποτα, δεν κολλώνεις. Τίποτα και κανένας. Δηλαδή ό,τι και να άκουγα, εναντίον μου τι είναι αυτά που κάνεις τελ. Πέρα βρέχει. Ναι. Δεν τα άκουγα καθόλου. Έκανες αυτό που αγαπάς, αυτό που ναι, κάνεις ένα ναι. Χαρούμενο και... Μετά έμπλεξα με τα λεξίπτωτα και βρέθηκα με ανθρώπους εκεί με τα μηχανοκίνητα, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, είναι δραστήριοι και έχουν θράσος στη ζωή τους και γι' αυτό και κάναν και αθλήματα με υπερελαφρά αεροπλάνα και τα λοιπά, φίλοι μου. Και άθελά μου πήρα επιρροές από εκεί, από αυτούς. Πολύ ωραία. Και έμαθες φαντάζομαι πάρα πολλά και σε επηρέαζαν και στις επόμενες επιλογές σου και σαν τρόπο ζωής και σαν τρόπο σκέψης. Ακριβώς, ήταν ένα σχολείο αυτό. Όχι σχολείο, αυτό ήταν πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακές, μόνο αυτό. Μέσα από τη ζωή έτσι. Ναι, γιατί... ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Βλέποντας άλλους ανθρώπους και ζηλεύοντάς τους με την καλή έννοια. Ναι. Αυτός γιατί δηλαδή... Δεν ανησυχεί το μέλλον του, γιατί έχει λυμμένα τα προβλήματα. Και γιατί τα έχει αυτός λυμμένα τα προβλήματα. Θέλω κι εγώ να είμαι έτσι, αφού είναι καλά, αφού το βλέπω. Θέλει τι έχει αυτός παραπάνω από σένα, και εσύ άνθρωπος είσαι και είσαι και ικανός. Ξέρεις τι γίνεται, αφού το βλέπω στην πράξη, το κάνει ο άλλος. Και είναι 15 άτομα είμαστε, group, και το κάνουν, βλέπω οι 12. Το βλέπω στην πράξη. Άρα το θέλω κι εγώ αυτό. Αλλά είναι δύσκολο. Τελικά. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Θέλει. Άμα το πάρεις ένα-ένα. Ναι. Άμα πάρεις ένα μικρό στόχο τη φορά. Μπουκιά-μπουκιά να φας τον ελέφαντα ολόκληρο. Ναι. Πετύχεις μόνο αυτό που κάνεις, το κάνεις πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε. Closer winning the next time. Δηλαδή, αυτό εδώ. Κάθε φορά που χάνεις σε κάτι, είσαι ένα βήμα πιο κοντά για να κερδίσεις την επόμενη. Mm. Δηλαδή, αυτό. Ναι. Είναι. Fail fast and win big. Ναι, αυτό είναι το 80-20. Ναι. Έχω διαβάσει βιβλία. Ναι, ωραίος. Πολύ ενδιαφέρον. Μετά βρέθηκα για Ιαπωνία. Κατά λάθος. Βασικά τίποτα δεν είναι κατά λάθος. Όλα είναι τύχη και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τρογόμουν εγώ να βρεθώ κάπου. Ναι. Και από τύχη βρέθηκα στη Ιαπωνία, αλλά τρογόμουν. Ναι. Ήταν κι άλλος που δεν τρογόταν δίπλα μου. Ναι. Πού θα πω, που αυτός ναι. Έμεινε λογικά πίσω. Άρα... υπάρχει, όλα είναι θέμα τύχης, αλλά δεν είναι και θέμα τύχης μαζί. Πρέπει να το κυνηγάς, ναι. Να δράς. Εσύ ήσουν πάντα action taker, έπαιρνες πάντα ναι. Δρούσες ναι. Πάνω ναι. Στο συνέστημα αυτό που έγινε. Έκανα τις χαζομάρες συσταγωγικά, δηλαδή πράγματα τα οποία φαντασμένος. Ναι. Έχεις δει την ταινία με τον Κωνσταντάρα, που τον αγαπημένο μου, που νόμιζε ότι βρήκε πετρέλαιο στο πηγάδι και αμέσως άρχισε να δρά. Είχε προσλάβει κόσμο, είχε, δηλαδή... Ναι. Φούρια, ναι. Καταλαβαίνεις. Πάντα μια ζωή έτσι. Είμαστε πιο κοντά, μας ακούει ο κόσμος. Ήρθαμε εδώ. Βάλαμε τον Ευρυγόνιο, ήρθαμε εδώ. Mm-hmm. Σου έλεγα πριν και έπεσε η μπαταρία. Ένα που με... Ένα Ιαπωνέζικο quote με βάση ναι. Το οποίο ζεις, Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό εδώ, έχω τρελαθεί με αυτό. Στη μάχη μεταξύ θάλασσας και του βράχου, η θάλασσα είναι αυτή που θα κερδίσει. Για κάνουμε επισκέψη εδώ στα παιδιά. Το κύμα. Χτυπάει το κύμα το βράχο, κερδίζει ο βράχος, 1-0, ναι. Αφού το διέλυσε το κύμα. Mm-hmm. Συνεχίζει το κύμα, εκεί τα χαμπάμε. Δεν σταματάει ποτέ, ναι. Ιαπωνέζι, φίλε. Πολύ όμορφο, ωραία. Μακροπρόθεσμα, ο βράχος θα έχει εξαφανιστεί, θα έχει διαλυθεί εντελώς. Επειδή το κύμα δεν ησυχάζει, ναι, συνεχίζει εκεί, να σκάει ναι, πάνω. Δεν θα μπορεί, δηλαδή, να ανταγωνιστούν, θα έχει φύγει. Mm-hmm. Δεν έχει λιώσει εντελώς. Άμα αυτό το υιοθετήσει στη ζωή σου, νομίζω να σου πω δεν κάτι. Υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει. Οτιδήποτε κάνεις, εγώ τώρα δηλαδή άμα θέλω να γίνω YouTuber, vlogger, όχι γιατί είμαι YouTuber, vlogger να δείχνω. Ναι. Αυτό είναι ο YouTuber. Και πάρω την κάμερα έτσι εδώ και μιλάω. Τι έχουμε σήμερα, Δευτέρα mm-hmm. ή Τρίτη. Τρίτη. Την άλλη Τρίτη μπορώ να μάθω να μιλάω. Θα μιλάω 15 ώρες με 20 την ημέρα στην κάμερα και θα το σβήνω. Αυτό. Μία εβδομάδα. Είσαι αυτό, το αδύναμο ξέρω, κύμα που είναι δυνατός ο βράχος, αλλά στο τέλος θα τον λιώσει από την πολλή προσπάθεια. Πολύ ωραία. Τι κάνω τώρα, μαθαίνω λεξίπτο. Κατευθείαν ποιος πουλάει τα λεξίπτα, πώς μπορώ να βρω λεφτά,
να είμαι το σύνολο, αύριο, άμα γίνεται, να είμαι εκεί. Βρίσκεις λύσεις. Ναι, και γιατί... στο όνειρο βρίσκοντας λύσεις. Δεν άφηνες κανένα επόδιο να σε βγάλει εκτός πορείας. Μετά ήθελα να παντρευτώ, νωρίς ήθελα να παντρευτώ εγώ και με ξένη. Πήγα Αγγλία, πέτυχε, μετά βρέθηκα η Ιαπωνία. Ήταν να γίνει αυτό δηλαδή, καταλαβαίνεις. Άμα δεν γινόταν στη Ιαπωνία, θα γινόταν. Κάπου αλλού. Ναι, Σουηδία, Αμερική, κάπου. Ναι. Παντρεύτηκες, έκανες παιδί. Ναι, έχω μια κόρη. Μάλιστα. Και αυτή ζουν τώρα εκεί πέρα μόνιμα. Και εγώ ζω εκεί πέρα μόνιμα. Εκεί πέρα, αλλά δουλεύεις και από Ελλάδα πολύ. Ναι, ναι. Βασικά δουλεύω από όπου θέλω εδώ τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή. Και οι δουλειές που κάνω είναι ελεγχόμενες από παντού. Ναι. Είμαι καλά, εντάξει, έχω ελευθερία. Που αυτό είναι που μετά την υγεία αυτό που ζητάω είναι ελευθερία. Ναι. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Μετά είμαι ευτυχισμένος μετά από αυτά τα δύο. Και το ένα μπορώ να το δημιουργήσω. Το άλλο μπορώ να το συντηρήσω. Ναι. Δεν έχω αυτό, τον απόλυτο έλεγχο. Ποτέ να μην παίρνεις την υγεία σου ως δεδομένη. Μια ελευθερία είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ναι. Πολύ ωραία αυτό που λες. Άμα είσαι περιπτεράς. Περιπτεράς. Ναι. Και αγαπάς το περίπτερο, είσαι ελεύθερος, έχεις ελευθερία. Παρόλο που είσαι εκεί δεμένος, ναι. Έχεις ελευθερία. Γιατί αν αυτό δεν το αγαπάς όμως, έχεις χτίσει την ίδια στη φυλακή, έτσι. Μην κοιτάς εσύ φυλακή. Τώρα που κι εγώ που θέλουμε να έχουμε την ελευθερία από το location, ναι. Τοποθεσίας. Δηλαδή αύριο να πάμε Λαμία και να κάνουμε βίντεο και στη Λαμία. Κάτσουμε ναι. Δύο μέρες στη Λαμία. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και γιατί θέλουμε να είμαστε στη Λαμία. Έχει καλύτερο ήλιο εκεί, ας πούμε. Τσολιάδες, έτσι. Έτσι. Όμορφο, παιδιά. Ωραία. Παιδιά. Ναι. Δεν μας λες και μοντέλα, αλλά δεν είμαστε και για πέταμα. Εντάξει, όχι και μοντέλα, εντάξει, παιδί μου. Άρε, μάνα. Έλα, να το βάλω ένα χεράκι τώρα. Η Ιαπωνία και τα αλεξίπτωτα. Τι έγινε. Έγινα YouTuber. Full time. Και YouTuber, δηλαδή. Και τώρα κοιτάω, βάζω και άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν χορταίνω εύκολα. Mm-hmm. Θέλω δράση. Βαριέμαι. Αυτό που λέει ο άλλος, πάμε εκεί με τα πόδια. Βαριέμαι, λέει ο άλλος, να πάμε με τα πόδια. Εγώ βαριέμαι να μην πάμε και να μείνουμε εδώ. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι. να. Κατάλαβες, λέω. Επίσης, άκουσα ότι έχεις και εσύ εμπειρία με βανάκι στη ζωή σου. Θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησε η εμπειρία αυτή και τι βίωσες ζώντας το βανάκι και ταξιδεύοντας μέσα αυτό. Λοιπόν, αυτό έχει ένα κομμάτι στη ζωή μου, ένα κεφάλαιο το οποίο έκλεισε. Με έχει ξετρελάνει εντελώς, ακόμα και τώρα. Δεν το ζηλεύω πλέον να το κάνω, αλλά οι στιγμές είναι μέσα μου. Τις ζω κάθε στιγμή, οι εμπειρίες. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο έξυπνο, γιατί έχω βρεθεί σε διάφορα μέρη με το βανάκι, άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο το σέβομαι. Σαν το βάνι, δηλαδή το έχω πάντα στο σέβασης, δηλαδή για αυτό το πράγμα έχω μεγάλη. Το σταμάτησα απότομα. Ναι. Βασικά να σου πω πού το ξεκίνησα. Το ξεκίνησα από αυτούς τους τύπους. Με τα αλεξίπτωτα είχαν όλοι καμπεράκια και κάμπερ και τέτοια. Ναι. Και πηγαίναμε, πετούσαμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Είμαστε γύρω στα 15 άτομα από όλη την Ελλάδα που ήμασταν ενεργοί πιλότοι παραμότορ αλεξίπτου πλαγιάς, μηχανοκίνητο και πηγαίναμε σε διάφορα μέρη αφού ήμασταν λίγοι δεν είχαμε ας πούμε στη Λάρισα 10 άτομα να πάω ήταν ανακατεμένοι από όλη την Ελλάδα και εμείς που ήμασταν στην Κεντρική από Κατερίνη μέχρι Αθήνα είχαμε γίνει μια παρέα 15 άτομα ναι. Και είχαν όλοι τροχόσπιτα και πηγαίναμε πού θα πάμε εσύ. Πάμε Αμπελώνα, ερχόταν και Αμπελώνα αυτή. Ναι. Μετά πάμε Βόλο. Μετά πάμε Αθήνα. Και για να μπορέσει να τι ακολουθήσει, λες θα πάρω κι εγώ για να μπορώ να. Ναι, τι γίνεται τώρα, αυτοί οι τύποι γενικά είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο. Αυτό το διαπίστωσα από την αρχή. Είχανε, σχεδόν δεν χρειάζεται να δουλεύουν. Είχαν και τα βαν, αυτά τα οποία είναι ακριβά. Αυτοί είχαν πολύ ακριβά. Και ζήλευα εγώ με αυτό το πράγμα. Καλοπροαίρετα ζήλευα. Δηλαδή, και σου όθησε να βρεις λύση για να πάρεις και σύντομα. Προσπαθούσαν και αυτοί να με βοηθήσουν, δηλαδή να μου ανοίξουν τα μάτια. Τότε ήμουν πιο πιτσιρικάς, δεν άνοιγαν καλά. Τι ηλικία? 23 είχα ξεκινήσει να πετάω και με τα μηχανοκίνητα ήμουνα από τα 25-26 και μετά. Mm-hmm. Μέχρι τα 30 τέλος. Είχες το βανάκι και ζούσες το van life που λέμε. Ναι, van life. Για να καταλάβεις, η εβδομάδα είχε 7 μέρες, εγώ τις 4 ήμουν στο σπίτι
όταν ήμουν Ελλάδα, έτσι. Και τις 3 ήμουν στο βαν. Ένα μάθημα ζωής, ρε παιδί μου. Σου έδειξε και το πόσο λίγα πράγματα χρειάζεσαι γύρω σου για να επιβιώνεις, για να ζεις, για να είσαι χαρούμενος. Κοίταξε, όσον αφορά αυτό, το budget είναι... για να καταλάβεις, αυτοί, ας πούμε, οι τύποι χαλούσαν πολλά λεφτά. Είχαν τα πάντα, ό,τι θέλουν. Εγώ χαλούσα λίγα. Και κάναμε ακριβώς το ίδιο. Και κατάφερες να και, το... Και θυμάμαι, αυτό ήταν θέμα τότε. Μου λένε, κοίταξε να δεις, αυτοί είχαν άλλη ηλικία τότε, ήταν 45 άριδες. Και εγώ τότε ήμουνα 20 τέλος, ναι. Προς το τέλος. Και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, ο άλλος έχει χορτές ζωάρες με τα ψέματα. Καταλαβες, εμάς μας έχει στοιχήσει ένα σκασμό λεφτά και ο άλλος δεν έλειψε από πουθενά και όχι μόνο δεν έλειψε, εγώ πήγαινα, μπορεί να πήγαινε και στα πιο πολλά. Δηλαδή έλειπε ο Γιώργος τη Δευτέρα, την Τρίτη ήταν ο Γιώργος αλλά έλειπε ο Γιάννης, ναι. Παράδειγμα σε λεπτό. Ναι. Εγώ ήμουν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Να βρεις λύσεις ώστε να μπορείς ναι. Να ακολουθήσεις. Ναι, ναι. Παρόλο που δεν είσαι στην ίδια οικονομική άνεση. Βασικά το βανάκι δεν το είχα δει από κάπου ή σαν τρόπο ζωής και τέτοια. Λέω για να τους ακολουθήσω αυτούς χρειάζομαι ένα δωμάτιο. Mm. Το δωμάτιο αυτό, το κάμπερ, στοιχίζει 50.000 και πάνω. Λέω δεν παίρνω ένα καγκού, ένα κρεβάτι θέλω. Πέρασαν από όταν σταμάτησα γύρω στα 9 χρόνια. Και δεν το μετάνιωσα που σταμάτησα, αλλά δεν το μετάνιωσα που το έκανα στη ζωή μου. Κάθε άλλο. Ακριβώς. Κάθε άλλο. Τάισες αυτή την ανάγκη και προχώρησες στο επόμενο κεφάλαιο. Ναι, έτσι. Ναι. Ωραίος. Τώρα είμαι με τις μοτοσυκλέτες. Mm. Εδώ και στο εξής. Θα κάνω από εδώ και στο εξής ό,τι έκανα. Δηλαδή αυτό που γουστάρω, αυτό θα κάνω. Τι έκανα παλιά, αυτό που γούσταρα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα. Don't subscribe, please. Και λέω ο άλλος μετά, okay, but I subscribed anyway. Ναι, 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 ναι. Ωραία, οπότε ό,τι αγαπάτε κάνετε, παιδιά. Ναι, αυτό. Και για κλείσιμο, αυτό. Και Λάρισα πάντα, έτσι, Λάρισα. Αμπελονάρα. Ναι, 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 ναι. Power, λοιπόν, δύναμη, δύναμη. Για κλείσιμο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το βίντεο που μόλις είδατε είναι ένα παράδειγμα μιας ζωής ενός ανθρώπου που έχει κάνει κάποιες επιλογές. Το ίδιο μπορείτε να πάρετε και να το κάνετε στη δικιά σας ζωή. Μπορεί να μην είναι οι ίδιες, αλλά με αυτό το σκεπτικό ναι. Ή με αυτά τα μαθήματα μπορείτε να τις εφαρμόσετε στη δικιά σας ζωή. Δεν λέμε να κάνετε το ίδιο, αλλά λέμε να κάνετε το σωστό για εσάς. Αυτό. Το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς να το σκεφτείτε και να χτίσετε εσείς το μέλλον που αγαπάτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και στο επόμενο επεισόδιο τι έχουμε? Πιο πολλά. Δεν θα έχουμε κανέναν τρόνο να ψαρεύουμε. Σίγουρα. Ναι, εντάξει. Άστο. Άστο. Θα έρθει, θα έρθει. Άστο, άστο. Δεν λέμε πολλά. Πάμε, πάμε. Stay tuned. Κλείσε. Τα καλύτερα έρχονται. Κλείσε, κλείσε, άστο. Έγινε. Γεια σας. Τσάου.